Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο, το έχω. Εδώ από την παραγωγή μου τη λένε ότι είμαι απρόσεκτος οδηγός, ότι τρέχω και τέτοια. Εγώ τρέχω. Έχετε δει το speed με τον Keanu Reeves που το λεωφορείο δεν μπορεί να φρενάρει? Το βλέπω αυτή τη στιγμή στο κινητό μου. Μόλις το τελειώσω θα πάω να πάρω τους παίχτες. Μέχρι τότε κάντε λίγο ησυχία για το Θεό. Χάνω την μπλοκή. Περάστε βρε, μην τρέπεστε. Είναι λίγο βαριά η πόρτα, ε. Ναι, είναι. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Γεια σας. Άρσεστη. Α, ωραία την έκλειψη εκεί, μπράβο, ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια θα είναι βέβαια όταν βάλετε και τις ζώνες σας και μπορώ να... Να βάλουμε λίγο το φάγκο. Μια ανάσα ανακούφισης ότι μου είστε ασφαλείς. Ναι, χτυπήτε όσο θέλετε βέβαια. Εδώ λογικού πλαισίου. Και το εσφυρού να καράδω εκεί. Αφήστε τα εκεί δίπλα, ζωνούς, παπ, παπ, μπράβο. Είστε ψαγμένες παίχτριες. Γεια σας κορίτσια. Πώς λένε? Είναι εντυπωσιακό γιατί κάθε φορά που μιλήσουμε μιλάω ένας πάνω στον άλλον. Τι αμηχανία ερωτική είναι αυτή. Όχι, σταματάω να βάζω περίεργα πράγματα. Δεν θέλω να βάλω καθρέφτη να σας δω κιόλας. Εντάξει, τώρα που σας είδα. Κατάλαβες γιατί είπα για ερωτικό χωρίς να σας έχω δει. Σταματάω να το κάνω περίεργο. Πείτε μου πώς σας λένε, παρακαλώ. Ξεκινά, φίλοι μου. Εμένα με λένε Πέπη. Και εμένα με λένε Έλενα. Πέπη και Έλενα. Πού σας πάω, Πέπη και Έλενα? Αγία Παρασκευή. Ναι, να πάω να πιούμε ένα καφέ. Συμπληρώνεστε, ξεκινάει μια Αγία Παρασκευή. Θυμάστε τα νυψά για το Huey Louie Dewey που ξεκίναει ο ένας μια φράση και τη συνέχιζε το άλλο? Ναι, όχι, είναι απάντηση βλέποντας από το χαμένο βλέμμα της Έλενας εδώ πέρα. Ελπίζω αυτό το βλέμμα να είναι μόνο για αυτή την ερώτηση και όλες τις άλλες να μου τις απαντήσεις. Πάμε, παιδί. Ναι, και εγώ. Φύγαμε. Πράγματα για εσάς, βρε κορίτσια. Με τι ασχολείστε? Εγώ είμαι νοσηλεύτρια. Okay. Εγώ δεν εργάζομαι από επιλογή αυτό το διάστημα. Okay. Δεν εργάζεσαι από επιλογή, που σημαίνει πως ήσουν σε μια δουλειά και έφυγες γιατί ακριβώς. Δεν πάλευες. Ναι. Okay. Τι δουλειά ήταν αυτή? Ήμουν στον ιδιωτικό τομέα. Okay. Και δεν ήσουν ευχαριστημένη καθόλου. Ορίστε. Δεν ήσουν ευχαριστημένη καθόλου. Όχι, καλά ήταν, αλλά είπα να κάνω κάτι άλλο για μένα. Νιώθω. Εισπράττω από το vibe εδώ που παίρνω από εσένα ότι έχεις πάρα πολλά λεφτά. Έφτασα όμως σε αυτό το συμπέρασμα εγώ ότι έχεις πάρα πολλά λεφτά εσύ. Όχι. Οπότε μην τα μοιράσετε άμα κερδίσετε 50-50. Θα τα πάρω όλα εγώ. Πάρε ένα 60% ρε παιδί, 70% γιατί είσαι πιο λαϊκό κορίτσι. Έτσι, μπράβο. Μια απλή νοσηλεύτρια COVID. Αυτό. Α, COVID. Έτσι κάνει τα τεστ σου και αυτά, ε. Τα εμβόλια, τα τεστ όλα. Μπράβο, οκ, okay, εντάξει. Yeah. Μπορώ να πάρω μια ανάσα ανακούφιση. Εννοείται. Αλλά όχι πολύ βαθιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, κορίτσια. Και είστε φίλες χρόνια? Είμαστε φίλες όχι χρόνια. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Είναι χρόνια. Δεν είναι πάρα πολλά να πει. Είναι πολύ ωραία ιστορία όμως, Διονύση. Τότε θέλω να την ακούσω. Είχαμε μια κοινή φίλη, τη Σοφία. Ναι. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Σοφάκη. Γεια σου, Σοφία. Και η Σοφία ήταν έγκυος. Α. Και πήγα να την επισκεφτώ εγώ. Και πήγα να την επισκεφτεί και η Έλενα. Και γνωριστήκατε εκεί το μευτήριο. Όχι. Σπίτι της Σοφίας. Έγκυος. Δεν έχει γεννήσει. Σωστά. Ακόμα δεν έχει γεννήσει. Τι είναι, ελέφαντας? Τρία χρόνια. Ενώ τότε, εκείνη την τότε, περίοδο. Εντάξει, τώρα γέννησε πια. Γέννησε, okay. Προφανώς. Και εγώ ήμουν έγκυος σε δίδυμα. Okay. Και εγώ έγκυος σε δίδυμα. Και ήταν έγκυος και Έλληνα σε δίδυμα. Okay, βγήκαν από αυτή τη συνάντηση 5-6-7 παιδιά, έτσι. Βγήκανε μετά η Σοφία, έμεινε και αυτή έγκυος σε δίδυμα. Ρε κοριτσιά, τι γίνεται? Και βγήκαν από αυτή τη συνάντηση 2-4-6-7 παιδιά. Αγόρια, κορίτσια. Ένα και ένα εμάς. Ναι. Okay. Και στα επόμενα δίδυμα, κορίτσια. Οκ, okay. Μπράβο, πολύ καρποφόρα κορίτσια. Ζευγάρια, δεν ξέρω τι είναι από την ώρα. Ναι. Θέλετε να κερδίσουμε κανένα λεφτό, μια και έχετε πάρα πολλά στόματα να θρέψετε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Η Έλενα δεν την νοιάζει τόσο. Βέβαια, αυτή είναι η δεν είσαι ευχαριστημένη. Όχι, εντάξει, απλώ είπα έτσι να σταματήσω. Επειδή στον δρόμο δεν παίζεις με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, επέλεξε όρημα, γρήγορα και απλά, online, την καλύτερη ασφάλεια με βάση τις ανάγκες σου ανάμεσα σε 50 πακέτα. Go Wise Insurance. Με έως και 40% χαμηλότερα ασφάλιστρα. Πάνω από 25 συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. 24 ώρες εξυπηρέτηση. Εγγύηση χαμηλότερης τιμής, 12 άτοκες δόσεις, Best Price Alert, περισσότερα από 50 πακέτα ασφάλισης. Go Wise Insurance. Ασφαλώς πιο φθηνή και σίγουρη. Ό,τι πιο έξυπνο στην ασφάλεια.
ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Πατήσω να κυνηγήσω λίγο τα όνειρά μου. Και τι θα θέλεις να κάνεις, Έλενα, με τι θα θέλεις να ασχοληθείς? Νομίζω πως θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό που σπούδασα, το marketing. Ακόμα ωστόσο δεν έχω βρει κάτι. Εντάξει, ευτυχώς έχεις πάρα πολλά λεφτά και δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Ναι. Με τον καιρό θα έρθει και αυτό. Πάμε να κερδίσεις λίγα ακόμα. Ακόμα, έτσι ναι, να τα πλουτίσουμε. Ξέρεις τι λένε, τα λεφτά στα λεφτά πάνε. Έτσι. Α, καλό. Καλό. Πρώτη φορά το ακούσε. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν στο λέει κανείς κατάμουτρα. Όλοι το λένε από πίσω σου. Ξέρεις, οι πλούσιοι τι θα σου πούνε, τα λεφτά στα λεφτά. Έτσι, όχι, είναι. Είναι γνωμικό αυτό. Πάμε να δούμε αν ισχύει κιόλα. Πάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμες να κερδίσετε πολλά λεφτά? Πολλά. Πόσο πολλά αύριο. Θα κερδίσετε τώρα εσείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε να πούμε τους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι είναι πολύ απλοί. Σας κάνω ερωτήσεις, εσείς τις απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Στο τρίτο θα σας κατεβάσω, δυστυχώς. Να μην μας κατεβάσεις, δεν θα κάνουμε λάθη. Και από εκεί και πέρα έχετε δύο βοήθειες. Ένα τηλέφωνο σε έναν δικό σας άνθρωπο, τον παίρνετε, του λέτε: να σου πω, ξέρεις εδώ μια ερώτηση που μου είπε ο Ατζαράκης. Ποιος είναι ο Ατζαράκης, λέει αυτός. Το εξηγείτε, ένα ταξί κτλ. Μα ο Τσουβέλλας δεν το έκανε αυτό. Θα πάρει λίγη ώρα, θα τα κόψουμε εμείς αυτά. Και από εκεί και πέρα μετά έχετε και μια βοήθεια στο σοφό παππού μου, ο οποίος θα σας δώσει δύο πιθανές επιλογές και πρέπει να διαλέξετε τη μία σωστή απάντηση. Τέλεια. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε λοιπόν να παίξουμε πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Πάμε. Πού κάνουμε ρεφιέ? Στα μαλλιά. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά ακουστήκατε πολύ σίγουρες. Στα μαλλιά, πολύ σωστά, 25 ευρώ είναι δικά σας. Τέλεια. Μπράβο. Δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη ήμαρτον? Ήμαρτον. Ήμαρτον. Έλεος. Θέλω να μου την εξηγήσεις ετυμολογικά. Τι σημαίνει συγκεκριμένα? Έλεος, όντως, το νόημά της αυτό είναι. Φτάνει πια. Ποιο ρήμα είναι? Ήμαρτον. Ναι, ήμαρτον αμάρτησες. Αμάρτησα. Στον παρελ... αόριστος που λέμε. Ναι. Πολύ σωστά. 50 ευρώ είναι δικά σας, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Έχω καλέ, πάτε καλέ τώρα. Τι το συζητάτε. Πάμε επόμενη ερώτηση. Τι είναι η μπουράτα? Ποια η? Μπουράτα. 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 Πού? Κάποιος που θα ανοίξει τώρα την τηλεόραση του θα δει τρεις ανθρώπους να λένε μπουράτα. Δεν είναι λίγο περίεργο? Αλλά ναι, μπουράτα παρόλα αυτά. Μπουράτα. Η μπουράτα. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι με φαγητό. Κάπως. Καλή είναι η εντύπωσή σου γενικά. Καλή είναι. Νομίζω είναι φαγητό. Κάτι με φαγητό είναι. Θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη. Να γίνω συγκεκριμένη. Ναι. Ίσως να είναι κάτι σε σαλάμι. Όχι, όχι. Νομίζω όταν είχα πάει Μιλάνο, νομίζω ο φίλος μου ο Αντρέ μου είχε πει ότι είναι τυρί. Εγώ ταξιδεμένη και ελευθού είπα την Έλενα, αλλά άρχισε η Μιλάνο, ο φίλος μου ο Αντρέ. Δούλευα σε ζώνη την ίδια πολλά χρόνια με δύο ζευγάρια Ιταλών. Και okay. Αυτοί οι Ιταλοί μου ανοίγανε κάθε φορά το σπίτι τους και πήγαινα. Το πήγα στο Μιλάνο. Μια χαρά τι σου πήγε εκεί πέρα. Και είχα τα δωρεάν διακοπές ουσιαστικά, μόνο τα αεροπορικά μου. Έζησες λοιπόν ζωή Έλενας. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά. Πάμε. Μια χαρά. Κάνεις τον δρόμο και φάκι, κάνεις τις τσέκες, Άκου λίγο, τυρί είναι. Τυρί είναι. Τυρί. Ιταλικό τυρί. Ιταλικό τυρί. Εμπιστεύομαι με τυφλά μάτια. Με τυφλά μάτια σε εμπιστευόμαστε. Με κλειστά μάτια σε εμπιστευόμαστε. Ερώτηση τελευταία του πρώτου γύρου. Όνειρο. Πόσες λωρίδες έχει η ελληνική σημαία? 7. Όχι. 9. Στο σταυρό είναι 4 και από εκεί και κάτω πόσες? Εννοείς δίπλα από το σταυρό? Ναι, 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 δίπλα. Καλά, περνάμε και από ένα. Η μπλε, είπες έτσι. Καλά, η μπλε και η λευκές... Όχι, σύνολο. Σύνολο. Σύνολο οι λωρίδες. Ναι. 12. Όχι, πολλές είπες καλέ. Πολλές. Κόψε μερικές λωρίδες κι εσύ. 9 νομίζω. Δεν είναι για χόρταση. 10. 9.
έτσι νομίζω. Έτσι μου έχει κάνει. Έχω την εντύπωση ότι είναι 10. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι 9. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, θέλετε να ακούσουμε την πλουσιότερη όπως γίνεται συνήθως στη ζωή, να υπερισχύσει με την οικονομική της επιφάνεια, πώς θέλετε σίγουρη. Να το κάνουμε. Όχι. Αποφασίστε και πείτε μου τι να πάρω σαν απάντηση. Μια σημαία να περάσουμε να δούμε μήπως υπάρχει. Πού πήγε ο πατριωτισμός σε αυτή τη χώρα. Ούτε μία σημαία, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έλα πάρτο, ας κάνουμε και ένα λάθος, δεν έγινε. Δεν έγινε, δεν έγινε κάτι. 9. Πολύ σωστά. Μην ανησυχείς, Πέμπτη, πολύ σωστά, 9 είναι οι λωρίδες και ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο με απόλυτη επιτυχία, 100%, όλες οι απαντήσεις μπαμ τις καρφώσατε. Πάμε δεύτερο γύρο. Πάμε. Είναι πιο δύσκολες τώρα διαλύσεις. Είναι πιο δύσκολες, αλλά κερδίζετε και παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, κερδίζετε 50 ευρώ την ερώτηση. Okay. Πώς ονομάζεται η πάθηση στην οποία δυσκολεύεται κάποιος να δει καλά σε κοντινή απόσταση. Σε κοντινή απόσταση. Σε κοντινή απόσταση. Κοντινή, περίμενε. Μακριά, κοντινή. Πρεσβειοποία. Κοντινή. Κοντινή. Τα παιδάκια φορά. Ναι, πρεσβειοποία παιδιά. Πρεσβειοποία είναι στις μεγάλες ηλικίες. Ναι, στις μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν να διαβάσουν την εφημερίδα. Τα φέρνουν κοντά κοντά. Που λένε ότι δεν μπορούν να διαβάσω. Ναι. Και τα παιδιά που έχουν μοιοποία δεν μπορούν να δουν στον πίνακα. Έχεις γράφει ένα point, ναι. Πρεσβειοποία. Κλειδώνω πρεσβειοποία. Ναι, δεν θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Μην ξεχάσεις και αυτά που ξέρεις. Πολύ σωστά. Απορώ πώς το ξέρατε γιατί είστε νέες εσείς ακόμα και έχετε πολλά χρόνια μέχρι. Έτσι, έτσι. Έτσι, πρεσβειοποία την πόρτα. Ακόμα φαντάζομαι θα παλεύετε με την εφηβική ακμή. Οπότε έχετε χρόνια ακόμα μέχρι να το αντιμετωπίσετε φυσικά, σαν πάθηση. Πες το λίγο ακόμα να το πιστέψω. Εντάξει, το λέω εγώ και εντάξει, δούλεψε το εσύ μέσα σου. Όταν το φτάσεις να το πιστέψεις, με ενημερώνεις. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Μπράβο, κορίτσια. Ποιος ηθοποιός είναι ο σπαγκοραμένος στην ομώνυμη ταινία του Κώστα Καραγιάννη? Έλα, ο Κωνσταντάρας. Εντάξει, συγγνώμη, μια ερώτηση. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου. Το ξέρεις, μπράβο, πολύ σωστά. Συγγνώμη, ρε Διονύση, απλά μου βγήκε πολύ αυθόρμητο. Δεν πειράζει, εγώ για τον αυθορμητισμό σου ζω. Μην αγχώνεσαι καθόλου, μην περιορίζεσαι. Δεν υπάρχει πρέπει. Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει. Σωστό και αυκαλό. Πάμε παρακάτω. Βάση του Savoir Vivre. Σε ένα επίσημο δείπνο, τα πιρούνια τοποθετούνται αριστερά ή δεξιά από το πιάτο? Επειδή πάω και σε πρωτοκλασάτα. Είμαι σίγουρο. Νιώθω τελικά πως εσύ έχεις τα λεφτά. Ναι, καταλάβες. Ναι. Πάλι σε κερνάνε τσάμπα. Να ζήσεις από ταβέρνα ο Παράδεισος στην Πετρούπολη. Τι έχω φάει, Θεέ μου. Νάτι και η άτυπη διαφήμιση εδώ. Νάτι. Τα κοπάδια ολόκληρα. Τρως, πας και τρως κοπάδια εκεί πέρα. Okay. Και δεν τις φαίνεται κιόλας. Πατούν το βάσος όταν η Πέπη δεν είναι εδώ. Ναι, έτσι. Θέλετε να πάρετε κανένα τηλέφωνο, το ζαμπούνι που ξέρει από Savoir Vivre? Όχι. Κοίταξε και να φάω. Κοίταξε, 50-50 είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εκτός και είναι καμία παγίδα και σου πω ότι τελικά το βάζουμε στο κέντρο. Φέρνει και το χέρι και την μπριζόλα. Έλα, πάρε αριστερά. Αριστερά. Πώς τρώτε, πώς τρώτε. Τι κρατάς. Εγώ είμαι αριστερά, όχι να σου πω. Και εγώ αριστερά. Όχι, μην ρωτάμε την Πέπη. Αριστερά, αριστερά. Έλα, πάμε. Πολύ σωστά, αλλά 50 ευρώ δικά σας. Διονύση μου. Αγαπώ. Εντάξει, δεν το κάνω άλλο γιατί οδηγώ κιόλας, κατάλαβες. Αλλά κράτα ότι σ' αγαπώ. Τέταρτη ερώτηση δεύτερου γύρου. Από ποια χώρα καταγόταν ο Μαχάτμα Γκάντι? Ο ποιος? Ο Γκάντι, ο Γκάντι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο? Δεν θα το ξέρει. Να πάρουμε την βοήθεια του. Την άλλη. Το 50-50, μα δεν ξέρω καθόλου. Εντάξει. Άμα χάσουμε. Μα δεν το ξέρει ούτε ο άντρας μου. Θέλει να πάρουμε την βοήθεια την άλλη. Και ό,τι γίνει. Άντε, ας πάει και το παλιάμπελο. Ας πάει. Παίρνω παππού. Πάρε, πάρε. Παππού, πάρε. Σε χρειαζόμαστε. Ήρθε ως απομηχανής παππούς να μας παππού. Βοηθήσει. Γεια. Εντάξει, χαιρετήθηκαμε όλοι. Μην κάνουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Θα βγει 4 ώρες η εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να μας πεις 2 πιθανές καταγωγές του Γκάντι. Από ποιες χώρες καταγόταν? Από την Ινδία. Μου παραπέμπει πιο πολύ το Γκάντι. Ναι. Κούβα. Όχι. Όχι. Εντάξει, άμα έκανα λάθος, έκανα, αλλά τον Γκάντι. Άνθρωποι είμαστε, παιδιά, δεν σας πυροβολήσουμε κιόλας. Εντάξει.
Να φτάσουμε για Παρασκευή το θέμα. Θα φτάσουμε. Μεγάλη χάρη της. Μην ανησυχείς. Πάρ' το πάνω, πάρ' το πάνω σου, πάρ' το πάνω σου. Ναι, ναι, ναι. Θα το πάρω. Ναι, πάρ' το, πάρ' το. Ινδία. Πολύ σωστά, Ινδία. Μπράβο, κορίτσια. 300 ευρώ δικά σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε επόμενο γύρο, νιώθω. Όπου η κάθε ερώτηση είναι για 100 ευρώ, νιώθω. Σούπερ. Oh, ναι, αλλά θα τις δυσκολεύσω το τις. Τι να κάνουμε όμως, μπορείτε. Έχουμε και μια βοήθεια και ένα λάθος. Έχετε μια βοήθεια και έχετε και το γνωστικό πεδίο σας. Ναι, ναι, φυσικά. Μην το ξεχνάμε αυτό, σας παρακαλώ. Πώς αποδόθηκε στα ελληνικά ο τίτλος της ταινίας The Blues Brothers. The Blues Brothers. Mm-hmm. Είναι παλιά ταινία. Όχι τίποτα. Το 50, τύπου το 80 κάτι. Αυτό που το ξέρω μήπως. Αμφιβάλλω. Δεν σας λέει τίποτα, σαν εικόνα, κάποιοι τύποι με κουστούμια, μουσική έπαιζε πολύ. Όχι. Ο Τζιμ Μπελούσι και ο Ντάνα Κρόιτ έπαιζαν, άντε βοηθάω. Εσύ βοηθάς. Και στο 2 μετά δεν ζούσε πια ο Τζιμ Μπελούσι, έπαιζε ο Ντάνα Κρόιτ με κάποιους άλλους. Να σου πω, ναι. Πέρα από ότι είχα γεννηθεί εγώ τότε. Κοίτα, εσύ λογικά θα έχεις γεννηθεί κάπου το 1995, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν νομίζω, αν με ρωτάς, να έχεις γεννηθεί. Είναι πριν την εποχή σου αυτά. Δεν το ξέρω. Άμα το πάμε αυτό λεξί, δεν νομίζω. Τα αδέρφια των blues, δεν πάει. Επειδή ο Νίκος δεν θα το ξέρει, να χάσουμε μία ζωή. Να την αφήσουμε και... Δεν το ξέρω. Πείτε κάτι στην τύχη. Μπορεί να το πετύχετε. Οι επαναστάτες. Οι επαναστάτες. Λοιπόν, όχι, είναι οι ατσίδες με τα μπλε. Ατσίδες με τα μπλε. Δεν θα το βρίσκα ποτέ. Ποιος λέει ατσίδες τα τελευταία 30 χρόνια, πες, δεν μου το έχει πει κανείς. Να το λέμε πρώτη φορά εμείς εδώ πέρα. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι που αν δεν το έχει ακούσει θα σου έρθει γι' αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Κάναμε και ένα λάθος, πρε κορίτσια. Να δούμε πώς είναι. Πώς ονομάζεται ένα ανθρώπινο μωρό πριν τη γέννησή του. Πριν τη γέννησή του. Πριν γεννηθεί. Έμβριο. Πολύ σωστά. Μπράβο. Πώς απλό ήταν. Συγχαρητήρια. Ανοέμβρια γνωρίζω. Μπράβο. Ήταν παγίδα νομίζω θα λέω. Ναι, ήταν παγίδα. Είναι και ο τρόπος που ρωτάς. Εντάξει, είμαι και εγώ. Είσαι λίγο ερωτικός. Ναι, ναι, ναι. Μας ρίχνει σε παγίδα. Κάνω κάτι τέτοια για να σας μπερδεύω. Αλλά δεν μασάτε, τα βρίσκετε όλα. Πάμε επόμενη ερώτηση. Πού γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος? Στο Ηράκλειο ή στα Χανιά? Της Κρήτης πάντα. Ναι, 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 ο Βενιζέλος από εκεί. Κοίταξε. Η καινούργη, η πολιτική. Ναι. Κάτι Κεφαλογιάννη και τα λοιπά. Είναι ναι. Από πλευρά Ηρακλείου. Να είναι και ο Βενιζέλος από εκεί δεν νομίζω. Ο Βενιζέλος πρέπει να είναι από την άλλη πλευρά γιατί ήταν... Και παλιός πολιτικός χειριζόταν τελείως διαφορετικά την πολιτική. Να. Πάρε το πάνω σου. Εσύ σε πιστεύομαι. Εσύ με πιστεύεις από κάνω πλέγια. Θα σε κατεβάσω. Ναι. Θα μείνουμε δυο μας με τον τέλειο. Δεν νομίζω, γιατί πήγα μάταλα. Καλά ήτανε. Ήτανε πολύ ωραία ρε Διονύση. Ωραία ήταν. Πολύ ωραία. Ωραία η Κρήτη μας. Ναι, πολύ ήρεμα εκεί από εκείνη την πλευρά. Δεν είναι τόσο τουριστικά όσο λέτε. Θα πω Χανιά και κατέβασέ με. Λοιπόν, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να σε κατεβάσω, πέραν το ότι είναι σωστή η απάντηση. Αλήθεια!
μου είσαι και συμπαθέστατη. Δεν μπορώ. Καλά, μες την καρδιά. Δεν πάει το χέρι μου να πατήσω εδώ το ξεκλείδωμα για να φύγετε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση τρίτου γύρου. Τέλεια. Τι έπαιρναν ως έπαθλο οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την αρχαιότητα? Έπαθλο. Έπαθλο. Το στεφάνι της ελιάς. Ναι. Και έπαιρναν και κάτι άλλο. Και τι άλλο. Είχαν το στεφάνι της ελιάς. Ίσως να κρατούσαν και κάτι, όχι. Ανάλογα. Κοίτα, δεν είναι απαραίτητο ότι έπαιρναν κάποιο gift bag με πολλά δώρα. Μπορείτε να πείτε μία απάντηση. Δεν χρειάζεται να ψάξετε να μου βρείτε 7-8 πράγματα που τους δίνανε. Και ένα μπρελόκ αναμνηστικό. Το βασικό θέλουμε. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό νομίζω ότι αυτό ναι, είναι. Το στεφάνι της ελιάς. Αλλά το θεωρώ ότι και αυτοί που κάναν κάτι θα έπαιρναν. Εντάξει, εμείς θα ψάχνουμε αυτούς που κέρδιζαν. Που κέρδιζαν. Στην επόμενη ερώτηση μπορεί να σας ρωτήσω και το ψάχνουμε αυτό. Πόσες ζωές έχουμε ακόμα? Έχετε, μην αγχώνεστε. Και λάθος να είναι, ζείτε. Παρ' όλα αυτά, επειδή φτάνουμε κιόλας, πείτε μια απάντηση εδώ πέρα να προλάβουμε να πάρουμε λεφτά. Το στεφάνι της ελιάς. Κλειδώνω στεφάνι ελιάς. Κλείδωσε το. Πολύ σωστά, ήταν ένα κλαδί ελιάς που το κάνανε σαν στεφάνι. Αν είχα τώρα εδώ πέρα από ένα κλαδί, θα σας το έβαζα και εγώ στο κεφάλι για να σας επιβραβεύσω. Μπράβο. Πολύ σωστά. Τέλεια. Οπότε είμαστε στα 600 ευρώ, κοριτσιά. Φτάσαμε και όνειρο. Στον προορισμό μας και στα 600 ευρώ. Λοιπόν, σταματάω εδώ, κοριτσιά. Νομίζω ότι είναι ένα ok σημείο. Πάρτε ένα χειρόφρενο. Λοιπόν, 600 ευρώ είναι εδώ και είναι έτοιμα να γίνουν δικά σας. Ναι. Μένει μόνο να ρωτήσω το εξής. Αισθάνεστε τυχερές να ρισκάρετε για να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση, όπου αν απαντήσετε σωστά, διπλασιάζετε, οπότε 1200 ευρώ, αν απαντήσετε λάθος, μηδενίζετε, οπότε 0 ευρώ. Ναι. Τύπο... Και η βοήθεια δεν ισχύει. Η βοήθεια δεν ισχύει. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε και την ερώτηση. Μπορείτε μετά, εφόσον έχετε επιλέξει. Είτε ναι είτε όχι, εγώ θα σας πω την ερώτηση. Να σου πω, τι είχαμε, τι χάσαμε. 600 ευρώ είναι η απάντηση. Είχαμε και τα χάσαμε. Δεν είναι και λίγα, ωστόσο. Και δεν είναι και λίγα. Ναι. Αλλά για την Έλενα είναι λίγα. Προφανώς, οπότε... Ναι. Θα μου τα δώσεις μετά. Κανόνες. Ωραία, πάρ' το πάνω σου. Η Έλενα θέλει να ρισκάρει. Ναι, πώς κάτι φαίνεται, με τρώει. Λοιπόν... Σαν σε τρώει, πάντα με τρώει. Τελευταία ερώτηση, κορίτσια. Τουλάχιστον θα με και περάσαμε καλά. Ναι, επιβεβαιώνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε, σας την κάνω την ερώτηση, ρισκάρετε άρα. Πάμε. Λοιπόν, ποιος σκότωσε το Μινόταυρο? Το Μινόταυρο. Έλα. Πάρ' το πάνω σου. Εσύ θες να ρισκάρεις. Εγώ δεν ξέρω. Μινόταυρος. Εποχή Ηρακλή. Τέλος πάντων, δεν είναι όλη στην ίδια ακριβώς εποχή, αλλά φαντάσου επί μινωικού πολιτισμού τώρα. Πήγε κάποιος εκεί, ναι. Είχε το Μινόταυρο, μπήκε μέσα, δεν μπορούσε για να βρει το δρόμο, ήρθε μία και του έδωσε το μύτο της και μετά απλώνοντάς τον αυτός μέσα βρήκε το Μινόταυρο, ξεδιπλώνοντάς τον και μετά ξαναδιπλώνοντάς τον βγήκε έξω, σκότωσε το Μινόταυρο μέσα. Περίμενε, αναλάβει. Μετά είχε πει στον πατέρα του να κοιτάξεις να δεις αν τα καράβια με τα οποία θα έρθω είναι λευκό, έχουν άσπρα πανιά ή μαύρα πανί, πανιά. Μαύρο πανί. Και είχε ξεχάσει ο βλάκας να αλλάξει τα πανιά και αυτοκτόνησε ο πατέρας. Και αυτοκτόνησε ο πατέρας. Μπράβο. Ο Θησέας. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Θα λίγο παραπάνω, αλλά μπράβο. 1200 ευρώ για δικά σας. Μισό λεπτά, γιατί δεν ξέρω αν έχω τόσα σήμερα. Μισό να τα μαζέψω. Δεν πειράζει. Θα μας τα χρωστά στην επόμενη φορά που θα μας πας βόλτα, βρε. Να τα εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ, κορίτσια. Και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλή μεριά. Καλό ξόδεμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καφές ισχύει. Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε στον καφέ μας σε λίγο. Okay. Φιλιά πολλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια. Λοιπόν, ήταν τέλεια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και κερδίσαμε. Πόσα? 1200. 800 εγώ. Ευχαριστούμε. Καλώς τα παιδιά. Τι λέει η πανέμορφη μπάσταρδη? Γεια σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Το δύσκολο σε μένα. Ωραία τη λέξη. Με αυτοπεποίθηση. Παπ. Καλά
είστε? Μια χαρά. Μπράβο ρε παιδιά, καλά κι εγώ. Βάλτε καμιά ζώνη. Ναι, 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 αμέσως, αμέσως. Εντάξει, μην βιάζεστε. Πάρτε το χρόνο σας. Εννοείται. Σας θέλω χαλαρούς. Πώς σας λένε? Γεωργία και Πέτρος. Ο Γιώκας είναι ο Πέτρος. Ναι, ναι, ναι. Πόσο χρονών είσαι, Πέτρο? 19. Με τι ασχολείσαι, σπουδάζεις κάτι? Όχι, δεν σπουδάζω. Δουλεύω αυτή την περίοδο σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Δουλευταράς. Ναι, ναι, ναι. Κουβαλάει το ψωμί στο σπίτι. Έτσι, πρώτα. Και κάποια άλλα φαγητά, ελπίζω, εσύ? Κι εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Τέλεια. Λοιπόν, πού σας πάω? Θησίο. Θησίο. Φύγαμε για Θησίο και πάμε να κερδίσουμε πολλά λεφτά. Έτσι. Έχετε καλή σχέση γιου μαμάς, κάνετε πράγματα μαζί, είσαι cool μαμάς, ακόμα πολύ καλύτερη θα έλεγα, ναι, ναι. Μπράβο ρε παιδιά, βγαίνεις δηλαδή, θα έρθουν φίλοι σπίτι και θα ράξετε και με τη μαμά τέτοια? Ναι, σε παρακαλώ. Ναι, είσαι πολύ cool τώρα εσύ, σε κόβω εγώ, είσαι πολύ cool μάνα τώρα εσύ. Καφέδες, αυτά, πάρτι, φαντάζομαι πας και στο νυχτερινό κέντρο που δουλεύει ο Γιώκας. Αλίμονο, αλίμονο. Και ρίχνει τους χορούς σου και αυτά. Ναι. Σας έκοψα εγώ παιδί μου, σας κατάλαβα, έχετε αυτό το vibe. Μάλιστα. Θα θέλατε να κερδίσετε κανένα λεφτό έτσι να φύγετε? Όχι, αν όχι αράζω, πάμε τη διαδρομή, δεν χρειάζεται κανένα λεφτό. Δεν χρειάζεται, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Αφού βρεθήκαμε λεφτά, που βρεθήκαμε εδώ, αφού δηλώσατε που δηλώσατε συμμετοχή, πάμε να κάνουμε για καμιά ερώτηση έτσι. Για να δούμε, για να δούμε. Ας πάει και το παλιάμπελο. Λοιπόν, κάνω ερωτήσεις, απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Στο τρίτο δυστυχώς πρέπει να σας κατεβάσω. Και έχετε δύο βοήθειες. Ένα τηλέφωνο σε κάποιον δικό σας, τον ρωτάμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Και ένα τηλέφωνο στον σοφό παππού μου, ο οποίος θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις για να διαλέξετε τη σωστή. Α, έχουμε και τα δύο. Και τα δύο τα έχετε, βέβαια. Μία θα είχατε μόνο τώρα. Είπαμε, φάτε δύο να έχουν τα παιδιά. Να έχουν εδώ πέρα περιθώριο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια πρώτη χαλαρή ερώτηση για 25 ευρώ. Να ζεσταθούμε λίγο. Πώς ονομάζεται ο πρωθυπουργός μας? Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδί με γνώσεις. Μπράβο, 25 ευρώ είναι δικά σας. Ορίστε, έφυγε η πρώτη ερώτηση. Εξίσου εύκολες ήταν όλες. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση για 50 ευρώ. Ποιο ήταν το επίθετο του Ρόκι, στην ταινία Ρόκι τέλος πάντων? Ρόκι Μπαλμπόα. Πολύ σωστά, ψηλή μου, Ρόκι Μπαλμπόα. 50 ευρώ είναι δικά σας. Έτσι, μπαμ μπαμ, ευκολάκι, Ωραία. Συνεχίζω ή σταματάμε εδώ? Συνεχίζουμε. Τέλεια, δεν μπορείτε και να σταματήσετε, οπότε προχωράμε. Ποιο είναι το όνομα του γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας? Εδώ το παλικάρι, εγώ με τα αθλητικά. Για κουβάλα λίγο ρε παλικάρι εδώ την ερώτηση. Θυμάμαι το δεύτερο. Για πες το δεύτερο. Νικολαίδης. Οκ. Okay. Απόστολο. Μπράβο ρε ψηλέ. Απόστολος, ναι. Απόστολος Νικολαίδης. Ναι. Πολύ σωστά. Μπράβο. Αυτό ψηλέ, έτσι δεν είμαι πολύ. Με την νεολαία έχω κάτι τώρα εγώ. Είμαι καλό fellow kids και τέτοια. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Η Σούμα είναι παραδοσιακό ποτό της... Ψάχνουμε την περιοχή. Η Σούμα. 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 Παραδοσιακό ποτό. Της Κρήτης, νομίζω. Πόσο σίγουρη είσαι γι' αυτό? Ναι. Δώσ' με ένα ποσοστό. Ένα 60%. Ναι. Εντάξει. Νομίζω. Για εγχείρηση δεν τρελαίνεσαι σαν ποσοστό, αλλά για ερώτηση στο ταξί. Θα κάψουμε μια ζωή. Κλειδώνω Κρήτη. Ναι. Κλειδώνεις Κρήτη. Ψάχναμε νησί, όχι αυτό το νησί. Όχι αυτό. Ψάχναμε... Ποιο ήταν τελικά? Ψάχναμε τυχείο. Τυχείο. Καμία σχέση, τάξη. Δεν είχες ούτε ένα στοιχείο? Με τίποτα. Δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Κάνατε και ένα λάθος, βρε αδερφέ. Το ζήσατε κι αυτό. Τέρμα τώρα, δεν έχει άλλα. Πάμε όλα σωστά από εδώ και πέρα. Δεύτερο γύρο πάμε, όπου η κάθε ερώτηση είναι για 50 ευρώ. Ωραία. Okay. Τι είναι το γογγίλι, λαχανικό ή φρούτο? Γογγίλι. Τι είναι αυτά? Αναστενάζει. Αυτά είναι ερωτήσεις. Αναστενάζω, βαριά. Βαριά αναστενάζει. Γουακίλι. Γοκίλι. Γοκίλι. Δεν έχεις φάει ποτέ? Ποτέ. Κάνεις γοκίλι diet? Ποτέ. Ούτε καν το έχω ακούσει. Λοιπόν. Το έχεις ακούσει?
λαχανικό, κλειδώνω. Να σου πω κάτι. Ήταν η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό. Καλά έκανες και κλείδωσες, διότι πολύ σωστά είναι λαχανικό. Μπράβο ρε παιδιά. Φως. Πάμε επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας? Εντάξει. Αχ, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν είναι δύσκολο. Θα πάρουμε, μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο? Βεβαίως, θέλει να πάρει κάποιον ταξιδιωτικό πράκτορα. Όχι. Τον παππού. Φίλη που είναι από την... Κάποιο Ρουμάνο φίλο. Ρουμάνα. Ναι. Μια φίλη Ρουμάνα. Τέλεια. Πώς τη λένε? Λάκρη. Ρουμάνικο ακούγεται. Επιβεβαιώνω. Είναι Ελλάδα ή παίρνουμε με ώρα Ρουμανίας? Παίρνω... ώρα Αγγλίας. Okay. Είναι στην Αγγλία. Σας χρεώνουμε και παραπάνω τώρα, okay. Αλλά τι να κάνουμε. Όχι, όχι, είναι μέσω ίντερνετ. Δεν ξέρω το τηλέφωνο της εκεί. Μ' αρέσει. Ναι. Έλα, Λάκρη. Λάκρη, μ' ακούς? Άκου λίγο. Να σου πω, είμαστε σε ένα παιχνίδι. Με ακούς? Και θέλουμε να μας βοηθήσεις και να μας πεις ποια είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Πώς. Μπουκουρέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγεται να ξέρει, δεδομένου ότι είναι και από... Επειδή στον δρόμο δεν παίζεις με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, επέλεξε όρημα, γρήγορα και απλά, online, την καλύτερη ασφάλεια με βάση τις ανάγκες σου ανάμεσα σε 50 πακέτα. Go Wise Insurance. Με έως και 40% χαμηλότερα ασφάλιστρα. Πάνω από 25 συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. 24 ώρες εξυπηρέτηση. Εγγύηση χαμηλότερης τιμής, 12 άτοκες δόσεις, Best Price Alert, περισσότερα από 50 πακέτα ασφάλισης. Go Wise Insurance. Ασφαλώς πιο φθηνή και σίγουρη. Ό,τι πιο έξυπνο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Από εκεί. Ευχαριστούμε, Λάκρη. Φαίνεται ότι είχατε τις μιλήσεις. Είναι σε παιχνίδι, είμαστε σε παιχνίδι. Στο ταξί. Πολύ σωστό, okay. Μπράβο, ευχαριστούμε, κερδίσαμε. Μας βοήθησες. Λάκρη, bye bye. Γεια, γεια. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένη, να ξέρετε. Δηλαδή έχει κλείσει το τηλέφωνο, τι έγινε μόλις. Πόσα χρόνια είχατε να μιλήσετε, είχατε καιρό? Όχι, όχι, μιλήσαμε προχθές, αλλά. Γιατί ξεκάθαρα δεν είχε ιδέα της. Όχι, 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 με τίποτα. Τι μου λένε, γιατί με ενοχλούν τέτοια ώρα. Λοιπόν, μια χαρά, μπράβο, μας βοήθησε. Πολύ καλή επιλογή να πάρετε μια Ρουμάνα φίλη σας για να μας απαντήσει αυτό. Ήταν μπράβο, πολύ έξυπνο. Προχωράμε λοιπόν. Ποια είναι τα μόνα ζώα με φτερά? Τι εννοεί τα μόνα ζώα? Έλα, Τα πτηνά. Α, αυτό, οκ. Okay. Πτηνά. Αυτό θέλαμε, τα πτηνά, τα πτυλιά. Βεβαίως, πολύ σωστό. Μπράβο ρε παιδιά. Είδες, κάνουμε και εύκολα για να μην λες. Έλα, στα πούπουλα σας έχουμε. Στα πούπουλα των πτηνών. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Τι προστατεύει το κρανίο? Τον εγκέφαλο. Τώρα που το λες, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ, αλλά όντως. Πες μου την άλλη. Ξέρω, το κλειδώνω. Το κλειδώνεις, τον εγκέφαλο. Πολύ σωστά. Τον χρησιμοποιήσατε τον εγκέφαλό σας και απαντήσατε πολύ σωστά στην ερώτηση. Έτσι πως το είπες, λέω, θα είναι κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι, λέω... οι ερωτήσεις είναι λίγο τσαχπινίκες. Μόνο τον εγκέφαλο και τα νεύρα, έχει τίποτα, εντάξει. Εγκέφαλος, μέσα πέσαμε. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε τρίτο γύρο. Κάθε ερώτηση εδώ είναι για 100 ευρώ. Ωραία. Οι μεγάλες αστικές περιοχές δεν επηρεάζουν το κλίμα γύρω τους. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Έτσι μου ακούγεται και εμένα. Θέλετε να το κλειδώσουμε? Επηρεάζουν. Με όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει. Ναι, έχετε ακούσει οτιδήποτε εκεί για τη ζημιά που κάνουμε στο περιβάλλον? Είπα εγώ πατώντας γκάζι στο ταξί που καίει πετρέλαιο. Όλο αυτό το κυκλοφοριακό που υπάρχει στις αστικές περιοχές. Λάθος. Όχι. Τι είπες? Είπα ότι είναι σωστό. Ναι. Αυτό. Όλο αυτό το κυκλοφοριακό που υπάρχει. Πολύ σωστά, λοιπόν, 375 ευρώ είναι δικά σας. Ωραία. Συνεχίζουμε δυναμικότατα. Είστε φοβερό team Manas You. Και πάμε παρακάτω. Ποια χώρα είναι ο πρώτος παραγωγός, όχι εξαγωγές, ρυζιού? Της? Ρυζιού. Ρυζιού. Στην Κίνα το τρώνε, δεν το παράγουν. Να το παράγουν τώρα. Βέβαια, Κίνα είναι. Υπάρχει οτιδήποτε που δεν παράγουν? Κίνα, πιστεύω, γιατί είναι και από το τραγουδάκι αυτό. Ποιο τραγουδάκι? Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Κίνα. Ιαπωνία, Κίνα είναι τα ίδια. Τι είναι τα ίδια, η ίδια χώρα? Δεν είναι η ίδια χώρα. Α, είναι στην ίδια, τέλος πάντων. Κίνα. Τελευταία σας λέξη. Α, πούμε Κίνα, ναι.
Ναι. Πολύ σωστά, είναι η Κίνα. Ωραία. Okay. Έλα, σε παρακαλώ. Τόσο εύκολες ερωτήσεις μαζεμένες έχω να κάνω από την προηγούμενη διαδρομή που πάλι είχε αρκετά εύκολες ερωτήσεις. Βοηθάμε γενικά. Ωραία. Ποιος ποιητής έγραψε τη Ρωμιοσύνη? Έλα, διαβάζει βιβλία. Έλα, μην την αναβιέσαι τώρα. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Ρωμιοσύνη. Δεν έπρεπε βιβλία. Δεν πρόσεχα στο σχολείο. Και εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν έχεις ιδέα. Δεν θέλω να το... Όχι. Παππού, να τα πάμε μόνοι μας. Να τα πάμε μόνοι μας, ε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο τίποτα. Ούτε συμπιανή, ούτε πάντα. Τίποτα, πήραμε το τηλέφωνο. Τώρα θα ρωτήσουμε τον Σοφό Παππού. Τον Σοφό Παππού, αν δεν έχετε κάποια ιδέα, πάμε Σοφό Παππού. Να τον καλέσω. Ναι, ναι, να τον καλέσουμε. Παππού, είσαι εκεί. Είμαι εγώ. Θέλουμε τη βοήθειά σου, Παππού. Για δώσε δύο πιθανές απαντήσεις. Θα δίνω δύο επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ή ο Γιάννης Ρίτσος. Ο Καβάφης. 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 Κλειδώνω ο Καβάφη. Καβάφης. Την πατήσαμε και ήταν ο Γιάννης Ρίτσος. Είσαι πρώτο στο μυαλό, αλλά λέω εντάξει, δεύτερο σερί. Δεν θα πέσει. Δεύτερη σερί έμπνευση θα έχω. Ναι, ναι, ναι. Είχες τελικά. Έπρεπε να εμπιστευτείς τα ένστικτά σου εκεί πέρα. Ας το δεν πειράζει. Όχι, εννοούσα μου ήρθε πρώτα το καβάφι. Και λέω να έχω έμπνευση όπως πριν. Α, οκ, εννοούσα. Εγώ ήμουν τελείως έξω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Έχουμε μία δυνατότητα ακόμα για λάθος και φαρμακερή. Είναι και τελευταία ερώτηση του τρίτου γύρου όμως. Και φτάνουμε και στον προορισμό. Οπότε την απαντάτε σωστά, φύγατε νικητές. Την απαντάτε λάθος. Πρόβλημα. Αλλά εγώ πιστεύω σε εσάς, θα απαντήσετε σωστά. Λοιπόν, ο όρος vaccine, εμβόλιο. Ναι. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη για την αγελάδα. Σωστό ή λάθος? Γαλλική λέξη για την αγελάδα. Λάθος. Δεν θα πω λάθος. Τι γλώσσα για σχολείο? Έκανα γαλλικά και την αγελάδα δεν τη θυμάμαι. Υπάρχουν... Το λεπουαζόν θυμάμαι. Να βοηθήσω λίγο τώρα με product placement. Υπάρχουν κάποια τα οποία δεν θέλω να ονοματίσω. Τυράκια. Η αγελάδα που γελάει. Μπράβο. Και τι λέει στα γαλλικά? Σου κάνει κοντινό με το... Με το... Βαξίν. Βασίν. Ναι. Κάνε λίγο. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Προέρχεται από την αγελάδα ή δεν προέρχεται, ρε παιδιά? Το πήρε ο Πέτρος πάνω του, λοιπόν, και λέει σωστό. Είχε την έμπνευση ο Πέτρος. Ναι. Λοιπόν, Πέτρο, για άλλη μια φορά, πολύ σωστά, δικαίωσες ξανά την ομάδα, αυτό το φοβερό δίδυμο Manas You. 5,75 ευρώ είναι δικά σας, 575 ολάκερα ευρώ. Λοιπόν, κάτσε εδώ να παρκάρω τώρα, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά, να τα μαζέψω και να σας τα δώσω ευρώ το ευρώ θα τα μαζέψω. Μου κορνάρουν από πίσω, συγγνώμη, έχω λεφτά να δώσω. Έχω πιο σημαντικές δουλειές από το να μην σταματήσω την κυκλοφορία. Εδώ κάτι γίνεται. Ωραία. Κουτσά στραβά. Παιδιά, 575 ευρώ είναι δικά σας και μπράβο σας. Μισό λεπτό να επιβεβαιώσω ότι είναι τόσο καλά. 575 ευρώ είναι εδώ και έτοιμα να μπουν στις τσέπες σας. Ζεστά, ζεστά. Ζεστά, ζεστά, μου καίνε τα χέρια. Οφείλω βάσει συμβολέου να ρωτήσω το εξής όμως. Θα θέλατε μήπως να ρισκάρετε και να διπλασιάσετε? Αν σας κάνω μία ερώτηση ακόμα και τη βρείτε, διπλασιάζετε. Αν δεν τη βρείτε, μηδενίζετε. Εγώ, για να σταματήσουμε. Εσύ τι λες? Όχι. Τώρα δεν μετράει τίποτα. Τώρα στο διπλασιασμό δεν έχει. Δεν έχει τίποτα. Σωστό. Διπλάσια, λάθος, μηδέν. Ρωτιόμαστε από την πυρομόδο. Ναι. Εσύ τώρα. Εγώ λέω να σταματήσουμε. Εγώ με νέο παιδί θα βγάλω. Θα βγάλει κι άλλα. Εσύ τώρα που δεν έχεις περιθώρια, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Πάνε αυτά τα τελευταία σου λεφτά, την έφαγε τη μάνα, εντάξει. Σταμάτα κι εσύ. Αλλά θα μας πεις την ερώτηση, ε. Θα σας την πω, εννοείται. Mm. Άρα δεν ρισκάρουμε. Δεν ρισκάρουμε, σταματάμε. Κρατάω αυτό. Ωραία. Η ερώτηση θα ήταν η εξής. Τι χρώμα είναι η γνωστή πλατεία της Μόσχας? Έχω πάει. Εδώ το παλικάρι που έχει πάει να μας πει. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Πες το.
Αυτή που είναι στο Κρεμλίνο, δεν λέτε. Αυτή και τη γνωστή. Καλά, να σου πω, είναι κόκκινη, σωστά. Κόκκινη, κόκκινη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν πειράζει. Τον double, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά και τα 575 δεν είναι καθόλου άσχημα, θα πω. Πάρε το φακελάκι. Σε καλή μεριά, ορίστε φακελάκι, γιατρέ μου. Έλα, γιατρέ μου. Καλά, ο μέχρι που πάρει ο Πέτρος, το πήρα εγώ. Εντάξει, πρόλαβε, έτσι. Αυτό είναι ένα μάθημα ζωής, Πέτρο. The early worm που λέμε. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξόδεμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σα. Ευχαριστούμε, γεια σα. Γεια σας. Γεια σας. Τελικά τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, εντάξει. Πήραμε. Δεν διπλασιάσαμε, αλλά εντάξει. Ξέραμε την ερώτηση την τελευταία, αλλά εντάξει, να μην ρισκάρουμε. Λίγα και καλά. Λίγα και καλά, μια χαρά όλα. Περάσαμε πολύ ωραία. Γεια σας.